Έκαναν με το που άκουσαν την πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Όλοι οι υποστηρικτές και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται εδώ στην πλατεία Κλαθμόνο, στο εκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Άρχισε ο κόσμος να πανηγυρίζει με συνθήματα και με σημαίες. Έχουν αρχίσει ήδη και καταφτάνουν στελέχη πολλά του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην πλατεία Κλαθμόνο. Η βραδιά, όπως έλεγαν τα μεγάφωνα, τώρα ξεκινάει, τώρα αρχίζει το πανηγύρι και καλούσαν τον κόσμο να αρχίσει να πανηγυρίζει στο και εδώ στην πλατεία Κλαθμόνο. Βλέπω και σε διάφορα. Διάφορες γλώσσες, πλακάτ και πανό με συνθήματα υποστήριξη στον ΣΥΡΙΖΑ. Να, εδώ βλέπουμε από το Ντιλίνκε. Είναι πάρα πολλά τα ξένα κόμματα και οι ξένες οργανώσεις της αριστεράς που υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκονται εδώ στην πλατεία Κλαθμόνος για να υποστηρίξουν αυτήν την νίκη, όπως έλεγαν από το πρωί που έρχεται του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η εικόνα, η πρώτη αντίδραση των οπαδών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση των exit polls και της εκτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος. Πανηγυρισμοί, βλέπουμε και εδώ ένα μικρό κοριτσάκι. Ναι. Αναμένουμε αργά το βράδυ και τον Αλέξη Τσίπρα να περάσει εδώ από το περίπτερο, το εκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ, και κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβει προς τα πάνω, προς τα προπήλαια, όπου και θα έχει συγκεντρωθεί και εκεί πολλοί κόσμος, πολλοί υποστηρικτές. Για να σε ρωτήσω ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είναι τα χειροκροτήματα που ακούμε, αλλά βλέπουμε στην οθόνη μας αυτή τη στιγμή ένα κοριτσάκι να έχει ανέβει στην πλάτη του μπαμπά του και να σηκώνει ένα πανό με ένα σύνθημα υποστήριξης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή λοιπόν η πρώτη εικόνα από την πλατεία Κλαθμόνος. Πάμε και στη Λίδα Μπόλα να πάρουμε την πρώτη αντίδραση από τη Λεωφόρο Συγκρού, από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Λίδα, σε ακούμε.